Για όλους τους φίλους που έχουν στην κατοχή τους ξύλινα ψαροδοθεκά, θέλω να έχουν στο μυαλό τους ότι και αυτά θέλουν τη συντήρησή τους, είτε στην ξύλινη επιφάνεια, είτε στα μεταλλικά μέρη, π.χ. ο μηχανισμός της σκανδάλης. Αφού θα πάω που θα πάω να παραλάβω το ΕΚΑΝΤΟ 115, θα αφήσω και ένα ψαροδοθεκό όπου στα χέρια μου είναι τουλάχιστον 20 χρόνια. Το X90. Το συγκεκριμένο είχε παίξει και στο Team Magazine. Χειμωνιάτικο ψαροδούφεκο για λαβράκια. Πάμε λοιπόν να σας δείξω το πώς είναι το συγκεκριμένο, το X90, και το πώς θα το παραλάβουμε από την εταιρεία Pixi. Μείνετε συντονισμένοι. Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, για δες το σούφερα. Εντάξει, ένα ροδοχαρισματάκι θέλει. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ένα lifting. Μια χαρά. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε όποιον να μας κάνει σέρβις τα όπλα τα ξύλινα. Έτσι. Εγώ κάνω στα δικά μου. Έτσι, μπράβο. Μόνο που δεν τα κάνω σαν δικό μου. Τα κάνω σαν δικό σου, γιατί τα δικά μου δεν τα πολύ προσέχω. Α, κάνεις και τέτοια. Θέλω, ναι. Θέλω το απλώς, θέλω να είναι... Εγώ ξέρω ότι μετά από τόσα χρόνια το ξύλο παραμένει ξύλο. Το φινίρισμα λείπει, αλλά... Εντάξει, θα γίνει. Ωραία. Ανετότατα. Αυτό πρέπει το έβαλα. Το έβαλα γιατί ήθελα να έχω λίγο καλύτερο το χέρι μου, να το αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Α, αλλάξουμε και τη σχοινοκάστρα. Ναι, ό,τι θέλεις. Ωραία. Ωραία. Μια χαρά. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει στο επόμενο βιντεάκι. Μετά από λίγες εβδομάδες που είχα αφήσει το X90 για σέρφις, είναι έτοιμο. Είμαι καθοδόν να πάω να το παραλάβω. Ο σκοπός του συγκεκριμένου βίντεο δεν είναι τίποτα άλλο από να σας θυμίσω ότι καλό είναι στα ξύλινα όπλα σας να τα κάνετε ένα σέρβις. Επίσης, πριν αγοράσετε ένα ξύλινο ψαροντούφεκο, μην κοιτάτε μόνο το design. Δείτε λίγο και την ουσία. Δείτε λίγο το know-how ενός κατασκευαστή. Εμένα το συγκεκριμένο είναι 20 χρόνια και οι μόνες ζημίες που έχει είναι οι γρατζουνιές στην επιφάνεια του ξύλου. Φανταστείτε τώρα να είχαν ξεκολλήσει τα ξύλα, όπου παίζει πάρα πολύ εύκολα στην αγορά αυτό. Συνεπώς μην κοιτάτε μόνο το περιτύλιγμα, κοιτάτε λίγο και την ουσία μέσα του αντικειμένου. Δηλαδή, μην βλέπετε μόνο το design. Λοιπόν, φτάσαμε. Πάμε να συναντήσουμε τον Γρηγόρη, να δούμε τι δουλειά έχει κάνει. Καλημέρα Γρηγόρη, τι κάνεις? Λοιπόν, έτοιμο? Γεια σου φίλε. Έτοιμο είναι το όπλο. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Παρόλο τα γερατιά του. Εγώ αυτό που έκανα βασικά ήταν να δω αν είναι εντάξει τα κολλήματά του. Όμοια και εδώ. Επειδή εδώ του είχες βάλει, του είχες κάνει πολλές τρύπες, δεν μου άρεσε. Και αντί να το στοκάρω, του έβαλα ένα κομματάκι ξυλαράκι, το οποίο θα πάρει το ίδιο χρώμα σε λίγο καιρό. Εντάξει, δικό μου λάθος ήταν αυτό. Σου βάλα ένα απλό γατζάκι το οποίο μπορεί να το αφαιρέσεις, είναι βιδωτό. Α, ωραία. Σε γενικές γραμμές δεν είχε πολλά. Βγάλαμε τους μηχανισμούς, τους ελέγξαμε, τα ανοξείδωτα όλα, αλλάξαμε όποιες βίδες είχαμε αμφιβολία ότι μπορεί να είναι εντάξει. Άλλαξες και αυτό? Άλλαξα αυτό, ναι, του βάλω το καινούργιο το πλαστικό με το ελαττήριο για να μπορεί να είναι καλύτερα τα φρένα του, έτσι. Ναι, το φρένο πάει σταδιακά, ας πούμε, δεν είναι. Ποτέ δεν φρακάρει. Α, πολύ ωραία. Ποτέ δεν κλείνει, δηλαδή πάντα θα υπάρχει, έχει μια. Σημαντικό. Σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλό το όπλο, ας πούμε. Δηλαδή. Το κράτησε πολύ. Λοιπόν, καλή. 23 χρόνια περίπου όπλο. Σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το, και οι κατασκευαστές, απευθύνομαι προς όλους τους κατασκευαστές, πρέπει να έχουν ευθύνη των όπλων τους. Δηλαδή, αν κάτι συμβεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πρέπει να έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να το αλλάξουν ή να το διορθώσουν. Εμείς, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση, αν ήταν το όπλο 10 ετών, κάτω από 10 ετών, και είχε πρόβλημα κατασκευαστικό, δικό μου δηλαδή πρόβλημα, θα ήταν η ολική αντικατάστασή του. Ολική? Ολική αντικατάσταση του όπλου. Άρα και δεν μιλάμε για 10 χρόνια εγγύηση, απλά... 10 χρόνια εγγύηση, εννοούμε εγγύηση. Όχι
εγγύηση σε κάποια μέρη. Ναι, ναι, όχι, είναι τα πάντα. Με προϋποθέσεις. Είναι τα πάντα. Ωραία. Αυτό που δίνουμε είναι ότι κάθε χρόνο μπορεί να μας στέλνεις, θα επιβαρυνθείς μόνο τα ταχυδρομικά. Μπορεί να μας στέλνεις το όπλο, να το διορθώνουμε, να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα. Άρα και γενικά μπορούμε... να υπάρχει ένας έλεγχος ο οποίος γίνεται δωρεάν. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και έτσι... Απλά μόνο τα μεταφορικά θα χρεωθεί ο ναι, κάθε ναι, πελάτης. Αν είσαι, πολύ κοντά, αν είσαι και κοντά, μπορεί έρχεσαι, να έρθει ναι. Ένα και μια βόλτα. Ας πούμε, εντάξει, πολύ σημαντικό και να αυτό. Κάνουμε και παρεούλα. Εμείς, ας πούμε, λέμε το εξής, ότι πρέπει το όπλο να δουλεύει. Εγώ δεν θέλω να το έχει στην άκρη. Πρέπει να δουλεύει το όπλο. Άρα για να δουλεύει το όπλο πρέπει να έχει και τη συντήρηση του. Πολύ σημαντικό. Κάποιος μπορεί να την κάνει και μόνος του. Δεν είναι. Σε κάποιον άλλον έρχεται. Μετά από μία μέρα, δύο μέρες, το παίρνεις το όπλο. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση αργήσαμε λίγα γιατί και εσύ δεν μπορούσες να έρθεις και εγώ δεν μπορούσα να πιάσω. Εντάξει, περάσανε κάποιες εβδομάδες γιατί εγώ δεν μπορούσα να έρθω γιατί εσύ το όπλο το έχεις μια χαρά έτοιμο. Λοιπόν, αυτό είναι. Ωραία, καλό ωραία. Είναι, έτοιμο είναι. Έτοιμο. Έτοιμο είναι και είναι σαν καινούριο. Κυριολεκτικά σαν καινούριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Εύχομαι να δοκιμαστεί πάλι στα λαβράκια. Οκ, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πάντως όλοι πρέπει να προσέξετε τα ξύλινά σας. Αυτό είπα και το έχω πει και εγώ στο βίντεο ότι καλό είναι να ελέγχουν το ξύλινό της όπλο. Κοίτα, να κάνουν το σέρβις τους. Λόγω κορονοϊού τώρα αυτή την περίοδο ήταν να μου έρθει το πρώτο όπλο που πούλησα σαν επαγγελματίας. Ήταν το 1994. Αυτό το όπλο λειτουργεί στην Ικαρία και λειτουργεί ακόμα. Δεν μου έχει έρθει για σέρβις. Δεν έχει έρθει ακόμη για σέρβις. Που είναι 27 χρονών όπλο. 28. Αυτό λέμε ότι μην κοιτάει ο κόσμος μόνο την ομορφιά. Πρέπει να κοιτάει την ουσία ενός γενικώς μιας αγοράς. Γιατί περισσότερος κόσμος λόγω marketing βλέπει το περιτύλιγμα. Πρέπει να κοιτάμε προπαντός τα ξύλινα όπλα. Ναι, καλό είναι και το περιτύλιγμα, αλλά να είναι ανάλογο του. Βεβαίως. Μα βέβαια. Άμα είναι και καλό όπλο και καλό περιτύλιγμα, είναι χαρά. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει κάποιος είναι σίγουρα η ομορφιά. Αλλά να μην την πατήσει κιόλας. Γιατί μιλάμε για θάλασσα, μιλάμε για απαιτήσεις. Τώρα... Στραβώνουν τα ξύλινα. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάει ο άλλος την αγορά του, να το ψάχνει. Να μην κοιτάει μόνο την εξωτερική ομορφιά. Την ιστορία, βεβαίως. Εμείς έχουμε ξεπεράσει μάλλον φέτος από την προοπτική, από τη λέει, ας πούμε, θα πιάσουμε την 66η χώρα. Έχουμε τώρα μια επαφή, να στείλουμε δύο όπλα σε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, το έχω ξεχάσει. Μπράβο, ωραία, καλώς, έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα φίλε μου, πάντα και του χρόνου να μου το φέρεις, μην το αφήσεις χώρα πολλά.